Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα, δόκτωρ μου? Θα μιλήσουμε για το θέμα του πώς παίρνουμε μία απόφαση. Decision making. Λήψη απόφασης. Με βάση της πρότασης που είχα κάνει σε ένα προηγούμενο μας blog, που είχα μιλήσει για την ανάλυση κοστούς ωφέλους. Η ανάλυση κοστούς ωφέλους έρχεται από τα οικονομικά. Συνήθως το κάνουμε όταν πρέπει να πάρουμε κάποια οικονομική απόφαση, όπου βλέπουμε τι μας κοστίζει και σε τι μας ωφελεί. Κάνοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση, βρίσκουμε αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε μας συμφέρει οικονομικά ή όχι. Λοιπόν, αυτό στη ψυχολογία πάλι μπορεί να γίνει. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή αυτή τη διεργασία, καθότι σε όποια απόφαση και να πάρουμε, υπάρχει κάτι το οποίο θα μας ωφελέσει και υπάρχει σε κάτι το οποίο μας κοστίζει. Okay. Το μπορεί να μην είναι απαραίτητα χρηματικό, μπορεί να είναι ψυχολογικό όμως. Μπορεί να είναι από το να πάω ή όχι σε μία συνάντηση, η οποία να έχει άτομα εκεί που να μην τα καταφέρνω μαζί τους ή τέλος πάντων να είναι τοξικά, να είναι άνθρωποι που οι οποίοι να μην ταιριάζω μαζί τους, να μην είναι συμβατοί μαζί μου. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλύσω λοιπόν εάν αυτή η συνάντηση που θα μου κοστίσει χι ψυχολογικό αντίκτυπο θα με ωφελέσει σε ψι ψυχολογικό αντίκτυπο ή όχι. Okay. Μπορεί δηλαδή, επίσης μπορούμε να το δούμε πολύ παραγωγικά. Δηλαδή, πού θα με ωφελέσει με την άποψη την επαγγελματική, γιατί μπορεί να έχω μία συνάντηση επαγγελματική, αλλά τα άτομα να έχω μεγάλη ανάγκη αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, να έχω αντιληφθεί ότι τα άτομα αυτά δεν μπορώ να συνεργαστώ, γιατί κάνουν mobbing, γιατί είναι τέλος πάντων άνθρωποι οποίοι δεν μπορώ να συνεννοηθώ εγώ μαζί τους ή αυτοί μαζί μου. Ωστόσο, έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά και βάζω κάτω και λέω αυτό το να συνυπάρξω μαζί τους για μένα είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά. Μπορεί να με οδηγήσει σε ματέωση, σε απογοήτευση, σε κατάθλιψη, σε κρίσεις πανικού, σε διάφορα άλλα πράγματα, γιατί στο παρελθόν έχω πάθει τέτοιες ψυχολογικές φθορές ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, θα έχω αυτό το οικονομικό όφελος. Είναι όντως ένα όφελος όμως αυτό? Μπορώ να μετρήσω την ψυχική μου υγεία με βάση το όφελος που θα αποκομίσω? Ή μήπως θα ήταν καλύτερα να ψάξω κάτι άλλο από τη στιγμή που έχω δει ότι με τους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι αδύνατο να συνομιλήσω με όρους πολιτισμένους ή να συνομιλήσω και να βρω μια άκρη. Γιατί πολλές φορές μπορεί εμείς, επειδή είμαστε πολύ ευαίσθητοι, επειδή δεν ξέρουμε να απαντάμε, επειδή δεν είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας, επειδή είμαστε τα καλά παιδιά, επειδή δεν ξέρουμε να απαντάμε στον άλλον με τρόπο που να το βάλουμε στη θέση του, επειδή δεν μας αρέσει να ξεμπροστιάζουμε τους άλλους και να μιλάμε άσχημα, έτσι όπως το λέμε εμείς δηλαδή, μπορεί να παίρνουμε την απόφαση να αποφεύγουμε μια σύγκρουση και να μην έχουμε δοκιμάσει να δούμε εάν αντιμετωπίσουμε αυτά τα άτομα, μήπως και θα ήταν καλύτερα στη μεταξύ μας σχέση. Άρα, όταν καλούμε να πάρω μία απόφαση, αν θα πω ναι ή όχι, αν θα κάνω κάτι ή αν δεν θα το κάνω, πρέπει να αναλύσω μέσα μου ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος. Το ψυχολογικό κόστος και το ψυχολογικό όφελος με κάθε απόφαση που παίρνω. Και το παράδειγμα που μας είπες, σχετικά με τοξικές συναναστροφές, οι οποίες έχουν άλλου είδους ωφέλη, π.χ. οικονομικά. Για παράδειγμα, οι γονείς μου με χρηματοδοτούν το lifestyle μου, μου δίνουν χρήματα για να ζω μια ζωή ευμάρειας, αλλά ταυτόχρονα είναι παρεμβατικοί, είναι εξαιρετικά ελεγκτικοί, ενώ είμαι ενήλικας άνθρωπος εγώ. Οπότε έχω να σταθμίσω αν αξίζει τον κόπο να έχω εκείνο την παρεμβατικότητα και την τοξικότητα στη ζωή μου προκειμένου να έχω την οικονομική τους ενίσχυση.
Τι είναι πιο χρήσιμο και συμφέρον για μένα. Τι θεωρώ πιο σημαντικό. Και επίσης πολλές φορές είναι και ο φόβος της διεκδικητικότητας. Δηλαδή φοβόμαστε ότι αν είμαστε διεκδικητικοί, τότε θα έχουμε κάποια ζημιά, ότι θα ταλαιπωρηθούμε και παραμένουμε υποταγμένοι, δεν αντιδρούμε, δεχόμαστε να ζούμε τη ζωή μας με βάση τις υποδείξεις των άλλων ή τις υποβολές των άλλων, προκειμένου να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Και εκεί έρχεσαι, οφείλεις να έρθεις και να σκεφτείς τι είναι χειρότερο. Το χειρότερο είναι να συγκρουστώ και όταν θα συγκρουστώ να ανέβουν οι τόνοι, να ακούσω κουβέντες που δεν θέλω να ακούσω, αλλά αυτό να γίνει για λίγο χρονικό διάστημα και μετά να απελευθερωθώ, ή να φοβάμαι τη σύγκρουση και να παραμένω υποταγμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε κάνω μία ανάλυση για να δω εάν αυτό το οποίο έχω αποφασίσει να κάνω θα με βοηθήσει ή όχι στην απόφαση που θα πάρω. Ωστόσο, αυτό για να το κάνω χρειάζεται έτσι κάποια πρακτική. Δεν μπορεί αμέσως να γίνει αυτό. Κάποια εξάσκηση. Θέλει κάποια εξάσκηση. Και μπορούμε να το κάνουμε σε όλες μας τις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή να δούμε το όφελος τελικά που θα μας... Δηλαδή, αν εγώ πάω σε μια δουλειά ή πάω σε μια συνάντηση και ψυχολογικά πληρώσω ένα φόρο ο οποίος είναι πραγματικά δυσφορικός, δηλαδή δεν τον ανέχομαι και μου κάνω κακό και χαλάσω, αν θέλεις, όλη μου αυτή την ενδυνάμωση, όλη μου αυτή τη δύναμη που έχω για χάρη μιας εργασίας ή για χάρη μιας σχέσης ή για χάρη μιας οικογενειακής συνέβρεσης στο τέλος της μέρας, μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, αυτό δεν θα επιφέρει περαιτέρω ένταση, περαιτέρω σύγκρουση, περαιτέρω δυσφορία ψυχολογική και μπορεί να με οδηγήσει και σε δυσλειτουργία ψυχολογική, με αποτέλεσμα να είναι στο τέλος της μέρας μια κακή επιλογή το να πάω ή όχι. Αν ωστόσο τα μετρήσω λίγο και πω, κοίταξε να δεις, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα αν τα δω με μια άλλη οπτική γωνία και δω ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που μιλάει έτσι ή θα τον αγνοώ, αν γίνεται να τον αγνοώ, ή θα τον αντιμετωπίσω, θα δοκιμάσω να τον αντιμετωπίσω, να δω. Θα αλλάξει ο τρόπος που μου συμπεριφέρεται. Θα είναι ο ίδιος, θα γίνει χειρότερος. Πώς θα είναι τα πράγματα. Οπότε, εάν δω ότι με το που δω ότι τα καταφέρνω να ανταπεξέλθω σε αυτή τη σχέση ή σε αυτή τη συνάντηση, αν την αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο, θα τα καταφέρω, τότε ενδεχομένως αυτό να είναι αυτή η λύση του προβλήματος, δηλαδή να είναι αυτό το όφελος. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι που τους έχουμε αναλύσει αρκετές φορές και στις εκπομπές που έκανες πριν πολύ καιρό, μιλήσαμε για την τοξική τριάδα και τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Είναι μακιβελιστές, έχουν μια ψυχοπάθεια, τάσια ψυχοπάθεια και είναι πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που έχουν ναρκισσιστικά στοιχεία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που είναι τοξικοί και συνήθως ανήκουν στη διοίκηση, έχουν δηλαδή αυτή την, να το πω τραγική ηρωνία, οι πιο ακατάλληλοι άνθρωποι στην πιο ακατάλληλη θέση και έχουν εξουσία πάνω μας, ότι αυτούς τους ανθρώπους, επειδή έχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που τους καθιστούν τοξικούς, αντιπαραγωγικούς, διοικητικά εντελώς ακατάλληλους, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί θα, με πρόσχημα την εξουσία εις βάρος μας, θα μπορούν να ασκούν αυτή την εξουσία και να μας ταλαιπωρούν με ένα ασύλληπτο μόμπινγκ, το οποίο δεν μπορεί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος με ένα φυσιολογικό τρόπο σκέψης και όχι ανάποδο τρόπο σκέψης να τα βγάλει πέρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ίσως η μετάθεση σε μια άλλη υπηρεσία, η αλλαγή ζωής, η αλλαγή καριέρας, η αλλαγή εργασίας ή το να μην
μετέχω σε αυτή τη σχέση πια, δηλαδή να πω παιδιά εγώ δεν θέλω να είμαι μέλος αυτής της παρέας ή τέλος πάντων, να είναι σωτήριο για μένα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες κάνουμε μια ανάλυση κόστους-οφέλους και καταλαβαίνουμε ότι η διατήρηση μιας σχέσης, για παράδειγμα φιλικής, θα έχει μακροπρόθεσμα πολύ μεγαλύτερο κόστος παρά ωφέλεια για μας και αποφασίζουμε να τη διακόψουμε αυτή τη σχέση. Γιατί τη θεωρούμε τοξική προς εμάς. Τι γίνεται όταν το πρόσωπο με το οποίο αποφασίζουμε να διακόψουμε αυτή τη σχέση, είτε είναι φιλική είτε είναι ερωτική, δεν το δέχεται. Και επιμένει με το έτσι θέλω να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε για άτομα που γενικότερα δυσκολεύονται να αποδεχτούν και να σεβαστούν την απόφαση κάποιου, είτε για δικούς τους λόγους, είτε γιατί ίσως ενδεχομένως ψυχολογικά να μην είναι ισορροπημένοι, δηλαδή να έχουν κάποιο θέμα ψυχολογικό ανισορροπίας. Και μια τοξική αιμονή. Υπάρχουν άνθρωποι με τοξικές αιμονές, που τους λέει για παράδειγμα η πρώην σύζυγός τους ή η πρώην σύντροφός τους, θέλω να χωρίσουμε. Τελείωσε η σχέση μας. Και να επιμένουμε, αφού παντρευτήκαμε, αφού κάναμε παιδιά, αφού ζήσαμε μαζί τόσα χρόνια, είσαι υποχρεωμένη να μείνεις, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις. Και έχουμε δει περιπτώσεις που το bullying που δέχονται πρώην σύντροφοι πάει χρόνια. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό μιλάω για ψυχολογική ανισορροπία και ως προς την πλευρά του θύματος και ως προς την πλευρά του θήτη. Δηλαδή το να εξαναγκάζομαι να μένω σε μια σχέση και αυτό παθητικά να το υπομένω, είτε γιατί αδυνατώ να πάρω το κουράγιο και να ξαναχτίσω τη ζωή μου, είτε γιατί έχω μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο της βίας και μου είναι δύσκολο να βγω, γιατί δεν θέλω να, σε καμία περίπτωση να επικρίνουμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι εχμάλωτος ενός κύκλου βίας και λόγω ακριβώς αυτού του φαύλου κύκλου που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να βγει από αυτόν, να του δώσουμε την ευθύνη. Κάποιος ο οποίος αδυνατεί, είτε γιατί ψυχολογικά δεν μπορεί να αντιληφθεί τι του γίνεται, είτε ακριβώς γιατί έχει αποδυναμωθεί από όλη αυτή τη σχέση που κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει και δεν έχει διέξοδο, δεν έχει κοινωνικό περίγυρο, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια για αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχουν άνθρωποι να αποταθεί και για βοήθεια, δεν υπάρχει κανένας για να τον βοηθήσει. Για εμάς όλους τους έξω είναι πολύ εύκολο να λέμε έπρεπε να φύγεις, έπρεπε να κάνεις, έπρεπε να ράνεις, αλλά αν δεν έχει ο άνθρωπος αυτός διέξοδο, πού να πάει και πού να φύγει. Έτσι για να είμαστε και λίγο σωστοί στον τρόπο που βλέπουμε το φαύλο κύκλο της βίας. Ωστόσο, σε σχέσεις που μπορεί να μην είναι συντροφικές, μπορεί να είναι φιλικές, μπορεί να είναι εργασιακές, μπορεί να είναι άλλου είδους σχέσεις τέλος πάντων, με ανθρώπους που μπορεί να μην είμαστε τόσο κοντά ή να είμαστε γνωστοί, να έτυχε να συνεργαστούμε κάπου ή τέλος πάντων να κάναμε μία φιλική παρέα τέλος πάντων, αλλά να έχουμε καταλάβει ότι ρε παιδί μου, στη φάση ζωής που ζούμε ή στην παρέα που κάναμε δεν είμαστε συμβατοί, δεν ταιριάζουμε τελικά. Είχαμε κάνει μια ανάλυση κόστους ωφέλους για εκείνη την παρέα και είδαμε ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος, άρα δικαιούμαστε να αποφασίσουμε να το διακόψουμε. Φυσικά και είναι... Και έχει να κάνει με την ψυχολογική ισορροπία του άλλου μέλους. Αν με αξιοπρέπεια δεχτεί και σεβαστεί την απόφασή μας, ή αν εμένει επίμονα στο ότι μα γιατί, μα διότι, μα θέλω, μα γιατί με απορρίπτεις. Και τότε εκεί λέω ότι ίσως υπάρχει μια ψυχολογική δυσλειτουργικότητα και θα χρειαστεί αυτό το άτομο υποστήριξη. Αρχής γενομένης από το ότι δεν δέχεται και δεν αποδέχεται ότι κάποιο άτομο είναι δικαίωμά του να μην θέλει να τον κάνει παρέα. Αρχής γενομένης από εκεί. Ας μην πάμε στα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να σημαίνουν ή να ελοχεύουν από κάτω από όλη αυτή τη συμπεριφορά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί ότι αν κάποιος δεν μας θέλει, είναι δικαίωμά του. Να πάει στο καλό, να πάμε στο καλό. Υπάρχουν έξω και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μας θέλουν και μπορεί να θέλουμε για να κάνουμε παρέα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να... είτε αυτό αφορά μια ερωτική σχέση, είτε αυτό αφορά
μία φιλική σχέση, μία επαγγελματική σχέση, σώνει και καλά, αν ο άλλος δεν μας θέλει και μας απορρίπτει, εμείς να επιμένουμε και να εμένουμε σε αυτό, γιατί αυτό σίγουρα δεν είναι προς όφελος και δικό μας πρωτίστως. Δικό μας, γιατί εμείς κάνουμε πρωτίστως κακό στον εαυτό μας. Άρα, σε όλου του τύπου σχέσεις, μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό την ανάλυση κόστους-οφέλους, τι μου κοστίζει, πού με ωφελεί, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι σχέσεις είναι ανταποδοτικές πλην της γονεϊκής. Η γονεϊκή σχέση είναι η μόνη σχέση που θα έπρεπε, τουλάχιστον έτσι λένε τα βιβλία, να είναι ανιδιοτελής. Άλλο τι γίνεται, έχουμε δει πολλά περιστατικά και πολλές περιπτώσεις που είναι οι κατεξοχήν ανταποδοτικές σχέσεις οι οικογενειακές, ωστόσο όπως πρέπει να είναι, εξειδανικευμένα και όπως ορίζει η επιστήμη μας ιδανικά. Ότι πρέπει να είναι η σχέση ιδανικά, η σχέση αυτή είναι η μόνη που είναι ανιδιοτελής. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις κάτι παίρνουμε, κάτι δίνουμε. Και δικαιούμαστε να επιλέγουμε με βάση το κόστος και το όφελος. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή κάποιος να πει θα κοιτάξω αυτή την πρόταση που μου κάνεις, θα την σκεφτώ, θα αναλύσω το κόστος και το όφελος και θα αποφασίσω με βάση το αν μου συμφέρει εντός εισαγωγικών να δεχθώ την πρότασή σου. Ναι, φυσικά. Είναι μια όρημη και ενήλικη σκέψη αυτή. Όσο και αν ακούγεται πολύ έτσι μη ευαίσθητη, θα μπορεί κάποιοι να πούν και μη ανθρώπινη, αλλά νομίζω είναι κατεξοχήν ανθρώπινο το να υποστηρίζεις τον εαυτό σου. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε για οικονομικό κόστος και όφελος. Όχι, για ψυχολογικό κόστος. Μιλάμε για ψυχολογικό κόστος και όφελος. Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει συναισθηματικά να απαντήσω θετικά στην πρότασή σου ή συναισθηματικά και ψυχικά θα ταλαιπωρηθώ και δεν μου συμφέρει, άρα πρέπει να πω όχι για να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία και ισορροπία. Ακριβώς. Αν ας πούμε εμείς έχουμε ένα ψυχολογικό βαρύδιο και είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στη συνέβρεση με άλλους ανθρώπους, οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας πούν, κοίταξε να δεις, δυσκολεύομαι, ας το πούμε, να συνεννοηθώ μαζί σου, χρειάζεται να ζητήσεις ενδεχομένως βοήθεια, εγώ θα είμαι εδώ να σε στηρίξω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ εγώ να υποκαταστήσω την βοήθεια που μπορεί να χρειάζεσαι, ακριβώς γιατί δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Μπορώ να σε στηρίξω, αλλά μέχρι εκεί. Ή σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν μπορώ, δεν ταιριάζω μαζί σου. Νιώθω ότι είμαστε ασύμβατοι, ότι αλλού άλλα πράγματα σκέφτεσαι εσύ, άλλα πράγματα σκέφτομαι εγώ. Οπότε θέλω να μην έχουμε τόσο στενή σχέση, να μην έχουμε σχέση. Είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε αυτό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε παρέα με κανέναν. Πρέπει να υποστηρίξουμε δηλαδή τη σχέση μας με τον άλλον και να βάλουμε όρια προκειμένου να μην πληρώσουμε εμείς το τίμημα, το ψυχολογικό στη συνέχεια και να αποκτήσουμε εμείς θέματα τα οποία δεν θα τα είχαμε αποκτήσει εάν δεν είχαμε δείξει αυτή την παθητική στάση απέναντι σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά.